41 χρόνια από το Πολυτεχνείο, 17 Νοέμβρη 1973. Και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αποτείουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της περίοδου εκείνης και διατηρούμε το μήνυμα του Πολυτεχνείου, τον αγώνα για δημοκρατία, τον αγώνα για ψωμί, παιδεία και ελευθερία, ζωντανό και στις μέρες μας. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω και το χθεσινό άρθρο παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Καθημερινή, κατά την άποψή μου, αναδεικνύει και τα διέξοδα τα οποία αντιμετωπίζει ο Πρωθυπουργός και η σημερινή κυβέρνηση. Πέραν όλων των άλλων, τα οποία ήταν σημαντικά, δεν ήταν μόνο το ζήτημα του χρέους. Νομίζω προσωπικά, διαβάζοντας το άρθρο, ότι ο κύριος Σαμαράς στην ουσία απευθύνεται σε πολίτες μιας κάποιας άλλης χώρας. Όταν βλέπουμε δηλαδή μια κατάσταση μέσα στην κοινωνία, με την ανεργία να είναι στα ύψη στα οποία είναι, με τη φτώχεια να είναι στα 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από το όριο της φτώχειας και πολλοί ακόμη να βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας. Νομίζω ότι η περιγραφή η οποία προσπάθησε να δώσει ο κύριος Σαμαράς στην ουσία μοιάζει εκτός πραγματικότητας. Όμως σημαντικό ήταν όντως και το ζήτημα του χρέους, όπου υπήρχε και μια σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Και νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερη διατύπωση, μάλιστα, εκεί που κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για πολιτικές ασυναρτησίες, όταν λέει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν το χρέος δεν είναι βιώσιμο, στην ουσία καλεί τους πιστωτές να μας δανείσουν. Στην ουσία νομίζω ότι εκεί βγαίνει και η πολιτική αφέλεια εν ολίγης της κυβέρνησης και της γραμμής της σημερινής κυβέρνησης. Και γιατί αυτό? Γιατί πρώτα απ' όλα οι δανειστές ήδη γνωρίζουν πολύ καλά εάν το χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Δεν περιμένουν κανέναν Τσίπρα, κανέναν ΣΥΡΙΖΑ να τους πει αν το χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι για να ξεκινήσεις μια διαπραγμάτευση πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου. Και αν δεν βάζεις το πρόβλημα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και αν δεν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό πρόβλημα βιωσιμότητας και κοινωνικής βιωσιμότητας του χρέους, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Κοινωνική βιωσιμότητα αγορές δεν κοιτάτε. Ναι, αλλά πρέπει να το δει η κυβέρνηση πρώτα. Άλλο, κυβέρνηση πρέπει να κοιτάνε η κυβέρνηση. Αλλά οι αγορές δεν κοιτάνε. Με αμυγός οικονομικούς όρους. Αν είναι κοινωνικά βιώσιμο. Με αμυγός οικονομικούς όρους, το χρέος προκύπτει ότι δεν είναι βιώσιμο. Όταν υπολογίζουμε ότι θα έχουμε πλεονάσματα του ύψους 4,5% την ίδια στιγμή, είναι ακριβώς η ουσία του πράγματος. Εκεί ακριβώς βασίζεται, είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος. Ναι, να σας πω κάτι όμως, Επειδή διάβασα πάρα πολύ καλά τις ομιλίες του κυρίου Τσίπρα και στην Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη που ήταν, στο Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, και στο συνέδριο στην Φλωρεντία. Εγώ τι αποκόμισα από αυτό? Ο Τσίπρας, τι καταλαβαίνω εγώ, δεν λέει έρχομαι, λέει ερχόμαστε εμείς στην Ελλάδα. Δεν λέει παιδιά θα πάω, θα διεκδικήσω, θα πω παιδιά εδώ έχουμε αδικηθεί, τα στοιχεία είναι ότι είμαστε άνεργοι, είμαστε κακομύριδες, έχει πέσει το εισόδημά μας και ότι πρέπει να βελτιωθούμε και ότι πρέπει να αλλάξει και ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Εδώ πέρα πάει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ένα πράγμα, όχι ότι παιδιά έχουμε αδικηθεί, είναι λάθος η πολιτική που μας ακολουθείτε πάνω μας. Εδώ πέρα πάει να κάνει ένα μέτωπο με κάποιους από τον Νότο, να κάνει απόβαση στο Βόρρα να ρίξει τον Μερκελισμό. Δηλαδή, είστε σίγουρος ότι θα βγει αυτή η πολιτική ή θα είναι καταστροφική? Εμείς είμαστε σίγουροι ότι μια πολιτική η οποία... Δηλαδή, πας τώρα να κάνεις τι, πόλεμο, όχι με τα τουβέκια. Θα σας απαντήσω. Μέτωπο, ας πούμε, εναντίον του Μερκελισμού, πάμε να το... Τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να βοηθήσουμε τη χώρα ή πάμε, ας πούμε, να γίνουμε η ατμομηχανή μιας Ευρώπης από τον Νότο που θα μπει και θα σαρώσει τον Βορρά? Και υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί δυνάμεων. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και βέβαια είναι σοβαρά πράγματα και όσο σοβαρά τα αντιμετωπίζουμε και όσο σοβαρά τα θέτουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν βιώσιμες λύσεις για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και για τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης, αλλά και για την ίδια την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι τα στατιστικά τα οποία προκύπτουν διαρκώς και για το βάθος της κρίσης στην οικονομία της Ευρωζώνης, αλλά και για την κατάσταση και στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, καταδεικνύουν ότι αυτές ακριβώς οι πολιτικές λιτότητας οι οποίες ακολουθούνται και για τις οποίες υπερθεματίζει ο κύριος Σαμαράς και η σημερινή κυβέρνηση, έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Έχουν οδηγήσει σε μαύρες τρύπες, οι οποίες χρειάζονται διαρκώς και νέα χρήματα για να μπορέσουμε να τις κλείσουμε. Και όσο ακολουθούνται αυτά τα μέτρα πολιτικής και αυτό το πλαίσιο πολιτικής, όπως θα είναι και αυτό το νέο μνημόνιο το οποίο μας προετοιμάζουν, αυτός ο νέος κορσές τον οποίο μας προετοιμάζουν μετά το πέρας του σημερινού,
τόσο αυτές οι τρύπες θα ανοίγουν και στην ουσία θα είμαστε σε ένα διαρκή φαύλο κύκλο. Επομένως, κάπως πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Κάποιος πρέπει να βάλει αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι. Και αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι μόνο από μια κυβέρνηση η οποία έχει και την πολιτική βούληση να το κάνει και μόνο από μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να θέσει αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι. Δημιουργείται μια αίσθηση ότι η προϋπόθεση που βάζεται επιτυχία αυτής της πολιτικής καινούργιας που λέτε είναι η σύμπραξη με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι ότι αν σας αφήσουν οι άλλες χώρες, δεν ακολουθήσουν αυτό το ρεύμα, αυτή την ορμή που περιγράφετε εσείς, θα κάνετε μόνοι σας. Σίγουρα οι συμμαχίες και η οικονομία είναι σημαντικό. Χωρίς τις συμμαχίες δεν μπορείς να αλλάξεις την πολιτική στην Ευρώπη. Συγγνώμη κύριε Οικονομέα, ποια συμμαχία μπορεί να κάνω σε μιλήσει συγκεκριμένα. Όταν σας λέω πάνω καταθέτει πρόταση πολιτική στην Ευρώπη. Όταν καταθέτει πρόταση μορφής. Όταν καταθέτει πρόταση μορφής στον Γιούνκερ. Όταν πριν από 20 μέρες βγαίνει η Ευρωπαϊκή Αριστερά, βεβαίως. Αν δεν το γνωρίζει ο κ. Σακελαρίδης, θα σας πληροφορηθεί. Όταν πριν 20 μέρες βγαίνει ο κ. Μητρόπουλος και λέει ότι εμείς θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Και λέει ότι εμείς θα πάμε να διαπραγματευτούμε με τη Μέρκελ και όσες φορές και να μας γυρίσει πίσω, εμείς θα πάμε να στήσουμε τσαντήρι έξω από το, από την κυρία Μέρκελ. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι και θα σας αφήσω να μιλήσουν. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι εδώ πέρα δεν έχουμε διαφορετικές. Δεν έχουμε διαφορετικές. Θα πάει και θα στήσει τσαντήρι απ' έξω. Εδώ δεν είναι το ζήτημα ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Είναι καλό να υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα σε σύγχρονους πολιτικούς οργανισμούς. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει γίνει σύστημα πλέον για το ΣΥΡΙΖΑ και έχει βάλει επίτηδες συγκεκριμένους ανθρώπους να εκφράζουν διαφορετικές φωνές για να πιάσουν και συστημικούς και αντισυστημικούς. Ή θα είναι γελατζή επαναστάτες, ή θα είναι πλέον μετριοπαθείς και κεντρώοι. Για να απαντήσω και στο ερώτημα που μέθησε ο κ. Οικονομίας και απάντησε ο κ. Μήκο στην ουσία. Το ζήτημα είναι να αναρωτηθούμε πρώτα απ' όλα τι συμμαχίες έχει οικοδομήσει η σημερινή κυβέρνηση και τι έχει αποκομίσει η χώρα από αυτές τις συμμαχίες. Να σας θυμίσω. Να σας θυμίσω. Θα μιλήσουμε με γεγονότα. Νοέμβριος του 2012. Συμφωνία στο Eurogroup. Δημιουργήστε εσείς πρωτογενές πλεόνασμα και θα δούμε και το χρέος και θα πάρετε και ελαφρύνσεις. Πέρασε ο καιρός. Δημιουργήσαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Περιμέναμε να επιβεβαιώσει η Eurostat τα στοιχεία. Επιβεβαιώνει η Eurostat τα στοιχεία. Μας λένε περιμένετε να δούμε τις γερμανικές εκλογές. Γίνονται γερμανικές εκλογές, μας λένε περιμένετε τις ευρωεκλογές. Έτσι όπως το περιμένετε, δεν χωρίζεται. Μπερδεύεστε, μπερδεύεστε. Λοιπόν, πίσω από το ρίσιο, θα γυρίσετε να σας. Οι γερμανικές εκλογές είχαν γίνει πιο πριν. Ότι μας πάνε από εβδομάδες για πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Περιμένετε, περιμένετε. Επειδή για τις συμμαχίες. Η διαπραγμάτευση τώρα γίνεται για το χρέος. Σας παρακαλώ. Βλέπουμε με τον ΕΝΦΙΑ τη διαπραγμάτευση. Τώρα με αυτό το αμερικανικό κίνητο μπορεί να πείτε τι έγινε με την ανακοίνωση. Τι έγινε τώρα, επειδή το βάζουν. Τι ακριβώς συνέβη, έγινε λάθος, έγινε αυτό, ορθή διόρθωση, τι ήταν αυτό. Πάντως δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να πιστεύει ότι υπήρχε κάποιος αμερικάνικος δάχτυλος ο οποίος έβγαλε από την ανακοίνωση τη λέξη αμερικανοκίνητη. Το που θα πάει σήμερα η πορεία το γνωρίζετε όλοι. Σε αυτή την πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάληξή της είναι στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Νομίζω είναι ξεκάθαρη και ιστορική ανάγνωση των γεγονότων. Και από ανθρώπους οι οποίοι τα έζησαν και από μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά και από τις επόμενες γενιές, οι οποίες στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά και την ιστορία της περίοδου εκείνης για το πόσο αμερικανοκίνητη και ποιος ήταν ο αμερικάνικος παράγοντας της περίοδου εκείνη. Mm. Πάντως στη σωστή ανακοίνωση δεν υπάρχει καμιά αναφορά ούτε για τον ΝΑΤΟ ούτε για τους Αμερικάνους. Στην ορθή διόρθωση. Στην ορθή επανάληψη. Λοιπόν, το λέμε αυτό γιατί ένας κόσμος πρέπει να βγάλει. Κόσμος που νιώθει αριστερός, ας βγάλει και κανένα συμπέρασμα. Αν τα λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αύριο που θα γίνει κυβέρνηση, τι θα κάνει. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Μήπως θα καταργήσει και αυτή την πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Νομίζω το παρατραβάτε λίγο και δεν υπάρχει. Ειλικρινά δηλαδή. Δεν υπάρχει. Ας βγάλει. Μπράβο και ούτε πρόκειται. Αλλά λέμε λοιπόν ας βγάλει όμως κανένα συμπέρασμα, κανένας άνθρωπος που νιώθει αριστερός. Όταν είσαι αντιπολίτευση, αξιωματική και δεν λες κουβέντα, κάνεις γαργάρα το ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη Χούντα. Δηλαδή, άμα γίνεις κυβέρνηση, τι θα κάνεις. Εμείς αυτό το ερώτημα βάζουμε και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ας έρθει σήμερα ο κόσμος στην πορεία προς την Αμερικάνικη Βεβαίως Πρεσβεία. Θα έρθει ο κόσμος, να κατέβει ο κόσμος, αυτό έχει σημασία. Με τα μηνύματα και της εποχής εκείνης, τα οποία παραμένουν ζωντανά. Υπάρχει παρόλα αυτά μία εξήγηση γιατί απαλήθηκε αυτή η φράση που λέει η κυρία Παπαδοτακοπούλου. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Που απαλήφθηκε ή που μπήκε. Ήταν λάθος το οποίο έγινε, που δεν μπήκε. Ήταν λάθος το οποίο έγινε, ήταν μια παρατυπία, παράληψη. Αυτό ακούω ακριβώς. Δεν νομίζετε ότι είναι τόσο σημαντικό πάντως για να το συζητάμε πέραν το να μπούμε σε μια αντιπαράθεση με το κομμουνιστικό κόμμα. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, Γαβρίλη, είμαι σίγουρος ότι εσείς θα κάνατε, θα βγάλετε ανακοινώσεις ότι αλλάξανε θέσεις. Εμείς τουλάχιστον έχουμε την. Όχι η αξιοπρέπεια, έχουμε τουλάχιστον το θάρρος και βγαίνουμε και λέμε ότι ήταν ένα λάθος το οποίο έγινε.
και το οποίο κατά την άποψή μου δεν υπάρχει. Να πούμε λίγο σε ουσία και σε προτάσεις, γιατί με αφορμή και όλα στην πρώτη πολιτική.